Αφού δεν είναι πατριώτης, έχω δική διαφορά στη Μαρμίτα, Μαλατό. Ερώτηση. Ερώτηση. Ναι. Οι κομμουνιστές δεν είναι πατριώτες? Όχι. Θα σου πούνε τον πόλεμο στο 40, εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι... Τους Ρουφιάνους. Θα σου πούνε... Γιατί παραμύθι. Μισό, μη φεύγεις. Γιατί παραμύθι. Γιατί σκοτώναν ένα Γερμανό και πιάναν οι Γερμανοί, σκοτώναν 300 Έλληνες. Και το ξέραν αυτό και δεν έπρεπε να το κάνουν. Δηλαδή, σκοτώσει ένα Γερμανό στρατιώτη να το κάνει τι. Πες μου, πες μου ότι αυτό από την ίστα μου δεν το άκουσα. Πες μου. Ενιστάζω δεν το άκουσα. Το άκουσα. Το, δηλαδή, το άκουσα. Το άκουσα. Δηλαδή, κακό σκοτώνανε τον Γερμανό. Φυσικά. Τι έπρεπε να το κάνω, αφού ήταν. Δηλαδή, στου Μολάδου, ένα αξιωματικό και τρει Γερμανοί στρατιώτε που την πληρώσαν στο. Που έγινε ιστορία με το μήνυμα, που έγινε και ταινία, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, τι να κάνανε, πώς διώχνεις έναν κατακτητή, τι κάνεις. Κάθε και σε πηδάει. Κάτσε, κάτσε, δεν σου αρέσει. Κάτσε, άλλο αγώνα, του κάνει σαμποτάζ. Του τεινάει αποθήκε, κάψιμα και να τα λέει. Αλλά αυτά δεν μπορεί να έχουν και ανθρώπινη απώλεια μέσα. Καλά λέει. Κάπως τα φυλάει. Μαρία. Ναι. Άρα αυτοί ήταν πατριώτε, οι κομμουνιστέ τα παλικάρια που σκοτώναν τον Γερμανό. Ναι, αγώνα, πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεπε.